τώρα στέκονται οι φύλακες. Τα ξέρετε αυτά. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε και να μην θυμώσουμε. Ό,τι δειλεί λοιπόν την ανθρωπιά μας. Δεν πρέπει να είναι μόνο μία αυτή η εκδήλωση. Πρέπει να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στον χώρο μας μέχρι όπου γης. Ήδη οι ξένοι έχουν θορυβηθεί και έχουμε τα μηνύματά τους. Δεν μπορούν οι αγνώμονες για την πατρίδα που λέγεται Ελλάδα. Δεν μπορούν οι ανιστόρητοι και οι αγνοούντες. Δεν μπορούν οι ανέστιοι και αυτοί που δεν θέλουν ρίζα παρά μόνο το κέρδος τους. Δεν μπορούν να συνεχίζουν να προκαλούν ύβρι. Πρέπει να τους εμποδίσουμε. Είμαστε εδώ. Είμαστε όλοι εδώ και θα ήταν κι άλλοι εδώ. Και όλοι και από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Τα μηνύματα είναι καταπληκτικά. Υπάρχει αφύπνιση των Ελλήνων. Πολλές φορές έχει γίνει στην απίστευτα πατρέων ιστορία μας. Είναι μια νέα στιγμή. Πρέπει να το δώσουμε το μήνυμα αυτό. Εδώ σε αυτά τα χώματα εμποδίστηκε ο Έλγιν να πάρει και τα υπόλοιπα από ανθρώπους που ήταν ξαπλωμένοι και που δεν ήθελε ο Τούρκος διοικητής να προκαλέσει μακέλεμα. Και έτσι σώθηκαν. Υπάρχει επιστολή του προξένου της Αγγλίας. Θα χρειαστεί να τα περιφρουρήσουμε με τα κορμιά μας. Το μήνυμα είναι ναι! Και έχουν τρόπους να πάσουν λύση. Από κάτω, από πάνω, να φαίνονται και ωραία μέσα σε γυάλες. Να γίνουν προσκύνημα της ανθρωπότητας. Δεν μπορεί να λένε οι ξένοι ότι για να σωθεί η ανθρωπότητα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις αξίες των Ελλήνων και οι Έλληνες να αγνοούν αυτόν τον θησαυρό και να τους επιτρέπουμε να τον κατασπαράσουν, να τον εκμαυλίζουν και να τον κάνουν σαν τα μούτρα τους, μάλλον σαν την τσέπη τους. θέλω να πω περισσότερα, αλλά δεν θέλω να τα πω κάτω από τέτοιες συνθήκες με σας ορθίους και στον ήλιο. Το μήνυμα όμως είναι σαφές. Απ' τα βάθη της καρδιάς μου, απ' την ψυχή μου ολόκληρη, έχω να σας πω ότι έχω αγαλίαση να βλέπω να απλώνεται η ενσυναίσθηση των Ελλήνων και γέννητο να αγκαλιάσει όλη την Ελλάδα και να δώσουμε το κοινό γέννητο. Μάρτα ανεβήμουσε, τι πολύ περισσέμνη, τι πολύ περισσέμνη, σπονουδίν, σπονουδίν, γιδίτη, γιδίτη, προπερεστέρι εστίν απατέων.